Σαν όχημα αξιωματικού που πρόσφατα αφυπηρέτησε. Οι αρχές ψάχνουν για τα κίνητρα και τους δράστες, ξεσκονίζοντας παλιές υποθέσεις. Παράνομα του πυρός έγινε το όχημα πρώην αξιωματικού της αστυνομίας στην Πάφο. Η φωτιά ξέσπασε 10 λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ, θέτοντας σε συναγερμό τις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές. Το όχημα του 63χρονου βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του στην Γεροσκήπου, όταν ο δράστης το περιέλουσε με έφλεκτη ύλη και το παρέδωσε στις φλόγες. Στο σημείο εσπεύσε πυροσβεστικό όχημα, το οποίο κατάφερε να κατασβήσει την πυρκαγιά που πρόλαβε να καταστρέψει το όχημα αξίας 12.000 ευρώ ολοσχερός. Από τις εξετάσεις στο σημείο εντοπίστηκε φλεκτή ύλη, με την αστυνομία να κάνει λόγο για κακόβουλη ενέργεια. Ο πρώην αξιωματικός της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, ο οποίος αφυπηρέτησε το τελευταίο διάστημα από τις τάξεις της δύναμης, ανέφερε ότι δεν υποψιάζεται κανένα σε σχέση με την κακόβουλη ενέργεια εναντίον του. Μελή της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Πάφου διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ανέσυραν από τα συρτάρια πρόσφατες υποθέσεις, στις οποίες είχε εμπλοκεί ως αξιωματικός. Από τη σκηνή περισυνελέγησαν τεκμήρια τα οποία στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ ήδη αξιολογούνται και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης από γειτονικά υποστατικά.